Κοιτάξτε, Νέα Δημοκρατία διαχρονικά υποστηρίζει τη λειτουργία ισχυρών ανεξάρτητων αρχών που επιτελούν με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα το ρόλο τους. Μακριά από παρεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, αυτό εξάλλου είναι και το νόημα των ανεξάρτητων αρχών. Ισχυρές όμως ανεξάρτητες αρχές με τις αρμοδιότητες που προβλέπει το Σύνταγμα. Όχι αρχές μαριονέτες. Και εμείς έχουμε αποδείξει ότι δεν ασκούμε μόνο δυναμική αντιπολίτευση, αλλά και υπεύθυνη και ουσιαστική αντιπολίτευση. Εμείς δεν αρνούμαστε τα πάντα, όπως κάνατε εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που μπλοκάρατε τη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών. Εμείς συμφωνήσαμε στη στελέχωση 4 από τις 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή υπερασπιζόμαστε τις ανεξάρτητες αρχές, απαιτούμε την επιστροφή στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ακριβώς των συνταγματικά κατοχυρωμένων του αρμοδιοτήτων. Μία επιστροφή αρμοδιοτήτων την οποία και σήμερα ακόμα η κυβέρνηση αρνείται. Και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση στο θέμα αυτό δεν ενδιαφέρεται για καμία συνένεση. Συνενόχους ψάχνει και πρόθυμους να τη διευκολύνουν στον έλεγχο που θέλει να ασκεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στάση μας λοιπόν στο ζήτημα του ΕΣΟΥΡΟΥ ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή και έτσι συνεχίζουμε υπερασπιζόμενη τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών. Βάλαμε από την πρώτη ομιλία την οποία έκανα ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας από αυτό εδώ πέρα το βήμα μία και μόνη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητος, την ακύρωση δηλαδή του νόμου Παπά και την ανάκτηση των αρμοδιοτήτων που η κυβέρνηση υφάρπαξε από το ΕΣΟΥΡΟΥ.